Οι ζημώσει εν ώψη αυτοδιοικητικών εκλογών συνεχίζονται και στα Χανιά. Επίσημα, μέχρι στιγμή έχουν εκδηλώσει τρει την πρόθεσή του να είναι υποψήφοι για το Δημαρχιακό Θόκο Χανίων. Με το όνομα του βουλευτή Χανίων Μανώλη Κουλάκη, να ακούγεται έντονα. Οι φετινέ εκλογέ για την αυτοδιοίκηση έχουν ιδιαίτερο χαρακτήρα με βάση τι αλλαγέ που έρχονται βάσει του σχεδίου Καλυκράτη. Οι τοπικέ ζημώσει για το ποιοι θα ηγηθούν καταρχήν του Δημοχανίων, αλλά και των άλλων Δήμων που δημιουργούνται και στα Χανιά συνεχίζονται με αμύωτο ρυθμό. Τρει είναι μέχρι στιγμή οι βέβαιε υποψηφιότητε για το Δήμο Χανίων. Ο νυν Δήμαρχο Χανίων, Κυριακό Βρυβιδάκη, έχει ξεκαθαρίσει πω θα είναι υποψήφιο Δήμαρχο. Υποψήφιο θα είναι και ο πρώην Αντιδήμαρχο και νυν Ομάρχη Χανίων, Γρηγόρη Αρχοντάκη. Ενώ ανακοίνωσε υποψηφιότητα και ο Γιάννη Κουλιαράκη. Στο τραπέζι έχει μπει σύμφωνα με τα όσα λέγονται και γράφονται το όνομα του βουλευτή Χανίων του Πασόκ Μανώλη Σκουλάκη, ο οποίο θυμίζουμε πω όπω ανέφερε και σε σχετική πρόσφατη του ανακοίνωση, έθετε αυτόν στη διάθεση του Πασόκ προκειμένου να επιλέξει τον καταλληλότερο υποψήφιο για το Δημαρχιακό Θόκο. Επίσημη πληροφόρηση για το τι θα κάνουν τα κόμματα τη αριστερά μέχρι στιγμή δεν υπάρχει, καθώ οι ζυμώσει μόλι άρχισαν. Βέβαιο πάντω είναι ότι θα μα απασχολούν όλο και περισσότερο το επόμενο διάστημα.